είναι διατεθειμένος για τον έρωτα, mm-hmm. να φτάσει σε πολύ ακραία σημεία. Το βιογραφικό σου το λέει και το έχω στα χέρια μου. Μην με κοιτάς έτσι, Γιώργο Χρανιώτη. Έτσι. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Γιώργο. Γιατί στην περιγραφή μπορεί να λέγατε και είναι ο Justin Timberlake. Μισό λεπτό. Γιατί με κοίταξες έτσι, δεν έχεις φτάσει σε ακραία σημεία για τον έρωτα. Ποιος δεν έχει φτάσει. Δηλαδή, ούτως ή άλλως όταν ερωτεύεσαι, δηλαδή τι κάνεις ακριβώς. Δεν κάνεις διάρρηξη. Είναι μια πολύ ακραία κατάσταση, ας πούμε. Δεν είναι διάρρηξη κάτι που κάνει ο καθένας. Τι έχει κάνει διάρρηξη για δέα. Έχω μπει μέσα σε ένα σπίτι για να αφήσω ένα δώρο. Δεν την είχα βρει εκεί μέσα, οπότε μπήκα μέσα να τη αφήσω το δώρο. Θεώρησα πολύ φυσικό. Πώς μπήκες, παιδί μου. Ξέρεις να ανοίγεις την πόρτα. Κάτι ξέρω. Και πού τα έχεις μάθει αυτά. Θες εσύ να μάθεις. Ήμουν φτωχός κάποτε, οπότε έπρεπε να κάνω μερικά πράγματα για να μάθω. Φτωχός, είχες πάρει το κλειδί, ρε φίλε, και πήγες έτσι κρυφά. Κλειδί δεν είχα. Απλώς ούτε ξέρω να ανοίγω πόρτες, αλλά η συγκεκριμένη ήταν πολύ εύκολη. Μάλιστα. Έχω ακούσει μια ιστορία που έχεις πει. Τι θέλεις εσύ, γιατί το λένε όλοι για σένα. Κυκλοφορείς γυμνός στους δρόμους, κάτι τέτοιο. Άντε πάλι τα ίδια. Κυκλοφορείς γυμνός στους δρόμους για μια γυναίκα. Τι ήταν αυτό που άκουσα. Έβγαλα τα ρούχα, δηλαδή. Τι πιο απλό. Αντί να τα βγάλω στην παραλία, τα έβγαλα στην Πατησίων. Γιατί δεν πήρες να πει ότι είναι παραλία. Που μαζεύονται πολλοί παραλίες. Ακριβώς. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Τι έγινε. Ήμουν 20 χρονών, βάλαμε ένα στοίχημα με ένα φίλο μου. Ναι. Καλά, δεν σας είπα να μην τα πούμε αυτά. Ναι. Το φέρετε να δείτε. Λοιπόν, ωραία, γαμώτο. Δεν ξέρω τι λες, το αντίθετο. Ναι, λες. Μισό λεπτό. Τι άλλο δεν θες να πούμε για να πούμε. Όχι, αυτό απλώς έχω βαρεθεί να λέω ότι βγήκα γυμνός. Δηλαδή με ρωτάνε. Είναι αλήθεια αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, 20 χρονών βγήκα γυμνός στην Πατησία. Ήταν τύπου θάρρος η αλήθεια, ρε. Για την αγαπημένη. Αλλιώς το λέγαμε. Όχι, για το στοίχημα. Ήταν να θυμάσαι το κολώνεις να ξυρίσει το κεφάλι σου, ας πούμε. Α, το κολώνεις, ναι. Το κολώνεις, ναι. Αυτή η διαδικασία τέλος πάντων που περνούσαμε όταν ήμασταν μικροί. Υπάρχει μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία με το κολώνεις. Δηλαδή, αν σου πει εσύ εδώ. Για να ολοκληρώσουμε αυτό. Κολώνεις, δεν φίλε, να βγάλεις τα ρούχα σου εδώ στο πλατό. Δεν κολώνω άμα τα βγάλεις κι εσύ. Έτσι. Ωραία, άμα βγάλεις τα ρούχα, βγάζεις. Όχι, άμα βγάλεις όλα σου τα ρούχα και ανέβεις γυμνός εδώ πέρα. Όχι, γυμνός, για πρώτη, θα γιατί... πρόστιμο, ρε φίλε. Ας βάλεις πρόστιμο, άμα θέλεις να είναι μοναδική. Θα μοιραζόμαστε το πρόστιμο. Θα είναι μοναδική. Τα μπλουζάκια σας. Θα είναι η πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση και ίσως στην παγκόσμια που θα γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι. Στην παγκόσμια, Νίκος, ναι. Λέω στην παγκόσμια τηλεόραση, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, φαντάζεσαι, αυτό το έλεγαμε πριν. Τέλειο. Ότι αν παίζαμε αυτό το κολόνις, ας πούμε. Ναι, ωραίο θα ήταν. Βέβαια. Θα παίζετε BBC, CNN. Λοιπόν, να μας πούνε πόσο είναι το πρόστιμο, στο υπολογίσουν και αμένουν το συζητάμε στο διάλογο. Πάντως, αν βγάλετε μόνο τα μπλουζάκια σας, δεν έχετε πρόστιμο. Σωστά. Εντάξει, σιγά. Εσύ είσαι φορά μόνο μπλουζάκι όμω. Εγώ δεν παίζω. Γιατί αφού το παίζω. Καλά, τώρα δεν είπαμε να βγάλει το. Παιδιά, δεν θα κάνουμε τίποτα πρόστιχο. Μόνο τα ρούχα μας θα βγάλουμε. Απλώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό σε μια παραλία γυμνιστών. Όλο το τραπέζι. Mm-hmm. Μια μικρή παραλία γυμνιστών. Και τους τηλεθεατές, σαν τους καρχαρίες μας κοιτάνε. Τέλεια, δεν αυτό με το κολώνεις πάντως είχε ξεκινήσει. Έτσι, για να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι. Είχε ξεκινήσει όταν ήμουν με ένα φίλο μου, το Στάθη και το Χρήστο, το Σκορδά. Ναι. Και μέσα στο Χαλάνδρι, τέλος πάντων, και είχαμε πει κολώνεις να πας σε ένα καφενείο που ήταν κάτι. Μάγκες, μπετατζίδες και πήρανε τα κρασιά τους στο Χαλάνδρι όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς. Φαντάζομαι. Κολώνες μου λένε να πας να βγάλεις τα. Να κατεβάσεις τα παντελόνια στους μπετατζίδες. Ωραία, φίλοι. Οπότε εγώ του λέω κολώνω. Και σηκώθηκα και έφυγα τέλος πάντων. Πήγα στο καφενείο, κατέβασα παντελόνια, έμενα με το βράδυ. Και εκεί, όχι μόνο στην Ελλάδα. Λέω να τα κατεβάσω. Όχι, αυτή ήταν εύκολα. Λίγο πιο μικρό. Συλλέγω εύκολα. Πάντε στη σήμερα θα τα κατέβασε εδώ σήμερα. Εγώ σου λέω πα στη σήμερα θα το καταφέρουμε. Ίσως είχα περάσει. Ίσως είχα περάσει μια περίοδο επιδειξιομανίας. Τώρα που το σκέφτομαι, λένε ίσως το έχω περάσει. Ίσως είχαμε περάσει. Α δείξουμε και το παντελόνι μου, ό,τι φοράω. Λοιπόν. Στο καφενείο έχει. Για να μην λέμε για την Πατησίων τέλος πάντων, γιατί στο καφενείο είχε πιο πλάκα γιατί έφαγα ξύλο. Έλα, σταμάτα. Αλήθεια, λες. Έφαγα ξύλο. Με το που τα κατεβάζουμε, τσακώνουν οι. Με τα τζίδε. Και δεν έβαλες μια λόρα, Γιώργο. Όχι. Ξυνέχισες μετά πάλι. Τώρα νομίζω ότι έχω βάλει, γιατί δεν θέλω να ξαναφάω ξύλο, αλλά. Και μάλιστα η πιο αστεία σκηνή ήταν εκεί πέρα που με είχαν δει και πέρασε ένα παιδί ο Λυκούργος, αν δεν κάνω λάθος, με ένα ποδήλατο. Και λέει: Παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, σταματήστε. Ήμουν ένα παιδάκι, ήμουν 13-14 χρονών. Πεθαίνουμε το Χρανιώτη. Και μου λέει: Ήταν ο Στάθης κάποια στιγμή και μέσα έχουν αρχίσει και δέρουν και το Στάθη. Το φίλο μας. Παιδιά, είναι ό,τι πάει τώρα στην ιστορία. Όπου στο τέλος κάποια στιγμή μέσα στα κλάματα γυρνάμε και κοιταζόμαστε και μας πιάνει νευρικό γέλιο και μας δέρουν ακόμα. Ναι, και έχονται όλοι. Αφού το χαλάνε, δεν δέρουν. Μισό λεπτό, 13-14 χρονών, πώς γύρισε σπίτι σου μετά. Δαρμένος και γυμνός.
Καλά, δεν ήταν. Τότε παίζαμε ξύλο. Δεν είμαστε σαν τα σημερινά παιδάκια ακριβώς. Τότε τα παιδάκια. Αν... Οι μπουνιές ήταν για πλάκα. Ο Φερεντίνος πρέπει να θυμάται, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι παιδάκι 14-15 χρόνια να μην δερνότανε. Λίγη, δηλαδή μια βλακία να έκανε στο ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε, έτρωγε ξύλο. Χαλάνδρες, δηλαδή μεγάλωσες εσύ, Γιώργο. Από τρίτη δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου, χαλάνδρες. Μάλιστα.